Σε μια τρομακτική πρόβλεψη προχώρησε το Bloomberg, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμά του που επικαλείται μοντέλα αναλυτών, αναμένεται μείωση του ΑΕΠ κατά 1% στο βασικό σενάριο, αλλά συρρήκνωση έως και 5% στο αρνητικό σενάριο. Επί της ουσίας αυτό σημαίνει ότι βλέπει ύφεση αντίστοιχη με εκείνη του 2007-2009. Για το Bloomberg, η ύφεση σε ολόκληρη την Ευρώπη μοιάζει πλέον αναπόφευκτη, εν αναμονή ενός σκληρού χειμώνα για τους παραγωγούς χημικών, τις καλλιουργίες και τους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Πρώην επικεφαλής οικονομολόγος στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δήλωσε: «Η Ευρώπη οδεύει ξεκάθαρα προς μια αρκετά βαθιά ύφεση». Παράγοντες της ενεργειακής βιομηχανίας προειδοποιούν πλέον για μια κρίση με μεγάλη διάρκεια, που δυνητικά θα μπορούσε να αποδειχθεί μεγαλύτερη από τις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970. Όλα αυτά τη στιγμή που οι πιέσεις από τις ενεργειακές εταιρείες στους καταναλωτές εντείνονται. Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυξάνει ταχύτατα τα επιτόκια για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό.